Πολλοί με ρωτούν πότε πρέπει να ξεκινάει η πρόληψη. Πότε πρέπει κάποιος να αρχίζει να προσέχει τη διατροφή του για να μην έχει προβλήματα υγείας όσο μεγαλώνει. Σήμερα δεν θα σας δώσω ακριβώς την απάντηση, αλλά θα σας πω τα επιστημονικά στοιχεία για να αποφασίσετε μόνοι σας. Θα αναφερθώ σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1998. Αν και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά, είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα σήμερα γιατί η διατροφή είναι πολύ χειρότερη. Η μελέτη συμπεριέλαβε άτομα από 13 μέχρι 34 ετών που είχαν πεθάνει από ατυχήματα, φόνους και αυτοκτονίες. Από αυτά τα άτομα εξέτασαν τα στεφανιαία αγγεία, δηλαδή τα αγγεία της καρδιάς. Τα αγγεία τα οποία φέρουν αίμα στην καρδιά. Τα πρώτα σημάδια θυρωμάτωσης φαίνονταν ήδη από την εφηβεία. Ποιο ποσοστό των εφήβων παρουσιάστηκε στις αυ... στι αυτοψίες τα πρώτα σημάδια θυροσκλήρωσης? Το 100% των εφήβων. Καλά ακούσατε. Δεν είπα ούτε λίγοι, ούτε κάποιοι, ούτε πολλοί. Είπα όλοι. Όλοι οι έφηβοι είχαν το πρώτο στάδιο αθληρωματική πλάκα στα αρτηρίε τη καρδιά του. Όμω η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα σημάδια αθληρωμάτωση απέχουν μερικέ δεκαετίε από το έμφραγμα. Πόσοι από αυτού που ήταν 30 με 35 είχαν σημαντική αθυρωματική πλάκα στα αρτηρίε τη καρδιά του. Οι ερευνητέ εκτίμησαν ότι το 55 με 65% των ατόμων είχαν χειροπιαστέ αθυρωματικέ πλάκε στα αγκεία της καρδιάς τους στην ηλικιακή ομάδα 30 έω 34 ετών. Οι ερευνητέ τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Cardiology, καταλήγουν ότι, ότι η αρτηριοσκλήρωση ξεκινάει σε πολύ μικρή ηλικία. Ω γιατρό, αναρωτιέμαι αν κάποιο έχει διαβήτη θα τον αφήσω μέχρι να φτάσει στην τύφλωση για να του πω να αρχίσει να φροντίζει την υγεία του. Δεν πρέπει να του πω και αυτός αντιστοίχω να πάρει τα κατάλληλα μέτρα όσο νωρίτερα γίνεται. Γίνεται πιο νωρίτερα από όταν έχεις ήδη βουλωμένα αγκία στα 30 και κάτι. Πρέπει να περιμένουμε το έμφραγμα. Αν υπολογίσουμε κιόλα ότι σχεδόν οι μισοί άνθρωποι πεθαίνουν στο πρώτο έμφραγμα, τι πρόληψη μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορούμε να θεραπεύουμε του νεκρού, είναι σημαντικό κάποιο να φροντίζει την υγεία του από νωρί. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, είμαι σίγουρο ότι έχετε καταλάβει ότι μιλάω για τη χολυστερίνη. Τότε είμαι σίγουρο ότι σα ενδιαφέρει να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται δεξιά μου που λέω ποιε τροφέ μειώνουν τη χολυστερίνη. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.